συνεδρίασης. Η οποία ήταν μέσα στον Τάλα και αφορούσε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το Περιστερίο, όπω είναι το Καράτ. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάτι επίσημο
για να μας πει τον τρόπο επιλογής των καθαριστήρων με συμβάσεις. Εάν ισχύσει το παλιό καθεστώς, η απόφαση, η διαδικασία είναι αυτή. Αν ισχύσει κάτι άλλο, ίσως να υπάρχουν καθυστερήσεις και να βοηθήσουν και ένα καθαριστήριο στο Συμβούλιο. Σε συνέχεια του Προεδρού, το Συμβουλίο, αν να μας ενημερώσετε, ποιο είναι το επιτόπιο συμβάσιο δανείο που έχουμε συνάψει με την Εύση Ευρώπα, για πόσα χρόνια είναι. Και επίσης, αν έχετε βοηθοσκοπήσει το Ταμείο Παρακαθόν και Δανείο για μεταφορά αυτών των δανείων προς το Ταμείο Παρακαθόν και Δανείο με ευνοϊκότερο επιτόπιο βάσει της κοινωνικής νομοθεσίας που έχει περάσει το Υπουργείο Προμοθεσίας και το Υπουργείο Δήμος με την Ευρώπη κάνει ευτυχώς και είναι ένα από τα ευνοϊκότερα δάνεια που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά. Να γνωρίζετε ότι έχει spread 0,9%. Πράγμα που με το παρακαταθλητικό και δάνειο ούτε καν διανοείται να το ακούσει. Να λάβετε υπόψη σας ότι από το παρακαταθλητικό και δάνειο έχουμε πάρει, να το πω εγώ με κύμα πρόσφατα στεγαστικά δάνεια, γιατί σαν πρόσφατα είναι το πέρα. Το επιτόπιο είναι 5,85. Ενώ το Γιώργο είναι ένα από τα πλεονεκτικότερα επιτόκια που υπάρχουν, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς στην αγορά, και που είναι, νομίζω, μη διαπραγματεύσιμο από καμία άλλη. Πόσο είναι το πόσο είναι. Το πόσο είναι. Το Euribor συν 9 συν κοντά στο 3. Euribor με λένε 9, το σπέρ. Euribor. Ένα 25 λεπτό, δεν είναι τέτοιο. Να μην δεσμευτώ, πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι.